Γεια σας παιδιά, τρακόντα είμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και στο σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά FIFA 23. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάρε το πρώτο link, το οποίο σου οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coin, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Όπως είπα χτες, επειδή έχουμε αρχίσει να τελειώνουμε από content στο FIFA και κάνουμε κάθε μέρα διαφορετικές συζητήσεις, είμαστε εδώ σήμερα για την καινούργια μας συζήτηση. Τελειώσαμε με το μεταγραφές Messi και Ronaldo, τελειώσαμε με το τι γίνεται με την Ευρώπη, τα πρωταθλήματα, δηλαδή αυτό που είχε πει ο Ronaldo, πώς ξεπέφτουνε. Οπότε τι μας μένει τώρα? Μας μένει ο ξεφτύλας που δεν πάω εγώ προσωπικά, με άλλα λόγια ο Mbappé. Οπότε ας δούμε τι έχουμε να πούμε για τον Mbappé. Για όσους δεν ξέρουν, ο Mbappé είναι ένας τυπάς όπου προσωπικά δεν τον πάω καθόλου. Ο λόγος που δεν τον πάω, πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, είναι επειδή όταν ξεκίνησε στη Μονακό, και εγώ όταν ξεκίνησε ήμουνα τέρμα καμένος, έβλεπα ό,τι αγώνα υπήρχε, έβλεπα ό,τι πρωτάθλημα υπήρχε, δεν ένιωθα. Ενώ τώρα, άμα δω, μπορεί να δω κανένα Champions League, κανένα μεγάλο αγώνα στην Premier League, τίποτα τέτοια, δεν πολύ βλέπω ποδόσφαιρο πλέον. Τότε έβλεπα ό,τι αγώνα υπήρχε σοβαρά, έβλεπα και τα κύπελα, έβλεπα και τα πάντα. Και κοιτώντας τον αγαπητό σε όλους Mbappé, τι είναι αυτό ακριβώς? Γιατί έχει τόσες παίκτες εδώ πέρα? Τι είναι όλοι αυτοί? Είναι level up, bro. Για λίγο νόμιζα ότι είναι flashback. Κάτσε, αυτή είναι flashback, level up. Τι είναι αυτό? Level up, bro. Αυτό είναι, ναι, όντως είναι copy paste το flashback. Νομίζω το είχα πει κιόλας. Και εδώ έχει ένα player pick. Οκ, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι, έβλεπα τον αγαπητό σε όλους μας Mbappé και έλεγα, ρε φίλε, αυτό είναι πολύ ωραίο ταλέντο. Θα πάει μπροστά. Θα πετύχει σίγουρα πράγματα. Θα κάνει καλά πράγματα. Και ναι, η αλήθεια είναι πως ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησε με το παγκόσμιο στην Γαλλία, στη Ρωσία, όπου το πήρε η Γαλλία. Και ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένος και έλεγα, ναι ρε φίλε, δηλαδή είδε στο μάτι μου, τα βλέπω αυτά, bro. Τους πιάνω με τη μία τους παικτούρες. Και μετά έμεινε εκεί. Ο Mbappé έγινε μια εντελώς αποτυχία παίκτη. Ένας παίκτης που δεν πέτυχε τίποτα. Και για εμένα τότε άρχισε να τον μισώ τελείως, επειδή σταμάτησε να δουλεύει. Όποιος μου λέει ότι δουλεύει, ρε φίλε, είσαι σοβαρός? Okay, μπορεί να δουλεύει περισσότερο από μένα, ας πούμε, επειδή εγώ βαριέμαι που ζω. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν πληρώνομαι εκατομμύρια για να δουλεύω. Αν πληρωνόμουν εκατομμύρια για να δουλεύω, πίστεψέ με, θα δούλευα. Οπότε, ναι, πληρώνεται εκατομμύρια και δεν κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, ναι, μπροστά σε έναν συνηθισμένο άτομο, εντάξει. Σε έναν συνηθισμένο άτομο, να είσαι, ξέρω και να μιλάω. Μπροστά σε έναν τυπά που δεν παίζει ποδόσφαιρο, φυσικά και δουλεύει καλύτερα. Τι μαλακίες κάνω εδώ. Αλλά άμα πας σε άλλους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δεν σου λέω τώρα να μου πας σε έναν τυπά που παίζει στο γάμα τοπικό. Σου λέω να πας σε έναν τυπά που υποτίθεται πως είναι όντως επαγγελματίας. Okay. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί τυπάδες οι οποίοι είναι τόσο χαλαροί όσο ο Mbappé. Δηλαδή, άμα δει τους αγώνες, μέχρι το 75 δεν ακουμπάει την μπάλα, δεν ψήνεται απλά να παίξει για την ομάδα του. Και εγώ αυτό δεν το πάω. Εγώ πάω παίκτες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πεθάνουν για τη φανέλα που φοράνε. Ο Mbappé είναι το αντίθετο και γι' αυτό μου τη σπάει. Αλλά δεν υπάρχει αυτός λόγος για να μην τον πάω τόσο πολύ όσο δεν τον πάω. Το θέμα είναι ότι εκτός από το ότι δεν δουλεύει καθόλου, που τους βρήκα εγώ όλους αυτούς, ρε φίλε, γιατί δεν ήξερα πως εγώ τόσο φόντερ. Είναι το θέμα ότι ο τυπάς στην αρχή είχα ελπίδες για αυτόν και εμένα μου τις πάει επειδή με έβγαλε λάθος. Δηλαδή δεν έχω πετύχει παίκτη που να πω, ρε μπρο, αυτός είναι καλός παίκτης. Δεν μου έχει τύχει να το πω ποτέ αυτό σε κάποιον παίκτη και αυτός ο παίκτης να μην πετύχει όντως κάτι ακραίο, ας πούμε. Εντάξει, δεν λέω πως ο Mbappé δεν πέτυχε κάτι ακραίο, αλλά ουσιαστικά λέω πως ο Mbappé δεν πέτυχε κάτι ακραίο. Δηλαδή δεν προχώρησε καθόλου από εκεί που ήταν. Ένα παίκτη ο οποίος είναι στο ίδιο επίπεδο εδώ και πόσα χρόνια. Και γι' αυτό φυσικά εγώ δεν τον πάω. Είναι κάτι για μένα πάρα πολύ απλό, κάτι που πιστεύω μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα κατανοητό. Μου τις πάει να βλέπω παίκτες οι οποίοι έχουν ταλέντο και απλά το σπαταλάνε. Οπότε γι' αυτό δεν πάω τον Mbappé. Για όσους αναρωτιόταν γιατί αυτός ο τυπάς δεν πάει τον Mbappé και τον βρίζει. Όμως, ναι, δεν έχω κάτι άλλο να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ επειδή κάνω αυτό. Όμως θα μπορούσε κάποιος να πει πάρα πολύ εύκολα, οκ, ρε μπρο, σιγά το πράγμα. Και εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχει πετύχει λίγα πραγματάκια ο Mbappé, εντάξει, δεν θα πω πως είναι και σκουπίδο παίκτης, αλλά για εμένα δεν αξίζει τίποτα ιδιαίτερο. Έχουμε τώρα 84 πλάσι επί 10 που μπορεί να μας βγάλει κάτι ακραίο. Και συνεχίζω. Τι γίνεται τώρα με τον Mbappé? Ο τυπάς λέει, θέλω να παίξω στην Ευρώπη. Έχει συμφωνήσει, λένε, ότι θα πάει στη Ρεάλ σε έναν χρόνο μόλις τελειώσει το συμβόλαιό του. Πάρα πολύ όμορφα, δεν μπορούμε να του παραπονεθούμε κάτι, είναι η Ρεάλ φυσικά.
Και λέει μετά, παλικάρια, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος στην Παρή, εγώ θέλω να πάω σε κάποια άλλη ομάδα, πάω να παίξω κάπου καλύτερα. Πάρα πολύ λογικό. Οπότε κάποιος τώρα μπορεί να συνεχίσει και να λέει, εντάξει, εσένα ποιο είναι το θέμα σου. Το θέμα μου είναι πως αυτός ο παπάρας, γιατί να μην τον βρίσω λίγο παραπάνω, να είμαστε όσο γίνεται family friendly, αν και βέβαια, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο η λέξη που χρησιμοποίησα δεν ακούγεται σαν full κρενιζιά, αλλά τι να κάνουμε ρε φίλε, αυτό μου ήρθε στο μυαλό, εγώ τώρα τι να σου πω. Παραπονέται όλη την ώρα, όλη την ώρα παραπονιέται ο μπρόμου και μετά... Πού είναι το καλό της υπόθεσης? Όταν του έκαναν προσφορές οι ομάδες, όταν του είχε κάνει προσφορά η Real πριν κάτι χρόνια, όταν του είχε κάνει και η Liverpool μια προσφορά, άμα δεν κάνω λάθος, και είμαι σίγουρος πως του έχουν κάνει και άλλες ομάδες προσφορές, δεν πήγαινε. Ανανέωνε στην Παρή, έμενε στην Παρή, έλεγε πως θα μείνει στην Παρή, όλο Παρή, 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 Παρή. Ρε φίλε, τώρα εσύ ποιο είναι το θέμα σου? Η Παρή νομίζω είπε πως θα του δώσει ένα συμβόλαιο 95 εκατομμύρια το χρόνο για 10 χρόνια, άμα μείνει, που αποκλείεται να μείνει πιστεύω, αν και εγώ ελπίζω να μείνει να καταστρέψει την καριέρα του. Και αν μείνει ένα χρόνο, ουσιαστικά εγώ αν ήμουν Παρή δεν θα τον έβαζα καν μέσα, επειδή κυριολεκτικά απλά χειροτερεύει την ομάδα κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, πάει βάζει γκολ με τους ξεφτύλες, αλλά στους μεγάλους αγώνες δεν φαίνεται. Άμα τον κρατήσουν ένα χρόνο, όπως είδατε τώρα που δεν τον πήρανε μαζί στην προετοιμασία και στα φιλικά και δεν θα τον βάλουν μέσα και το ένα και το άλλο, δεν θα τον έβαζα μέσα. Αφού σε έναν χρόνο δεν θα είναι στην ομάδα, θα έβαζα την ομάδα να συνηθίσει να παίζει χωρίς τον Εμπαπέ. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ένα παίκτη που σε έναν χρόνο δεν θα τον έχει, να τον αφήσει μέσα, αφού ούτω ή άλλω δεν υπάρχει κάτι να κυνηγήσει. Δεν να πει: έχω μέσα έναν παικτούρα, δεν πειράζει που θα τον έχω σε έναν χρόνο, αφού ό,τι πα είναι ένα παικτούρα ο οποίο αλλάζει τα πάντα και κυνηγάμε και κάτι. Βγάζαμε ένα Centurion εδώ πέρα, okay, κάτι λίγο τρελιάρικο. Είναι ο Kim Pepe, ένα παίκτη που πάντα αξίζει κάτι και ένα συμπαίκτη του Mbappé. Άκουσε Mbappé που βρίζουμε τόση ώρα και είπε: μπρο, εμένα με ξεχνά. Τέλο πάντων, συνεχίζουμε. Δεν αξίζει τίποτα πλέον δυστυχώς ο Kim Pepe. Οπότε, για μένα ο Mbappé το αξίζει αυτό που γίνεται τώρα. Έχει φτάσει 24, μπορούσε να έχει πάει τεράστιες μεταγραφές, μπορούσε να έχει πετύχει πράγματα. Ο ίδιος από μόνος του το έφερε αυτό στην καριέρα του. Τι να κάνουμε, φίλε μου, άμα δεν ήσουν τόσο εγωιστής και καθώς να λίγο να δεχτείς το ξέρεις τι, εγώ θέλω να πάω να παίξω στη Real. Ρε φίλε, sorry κιόλας, αλλά όταν σου θέλει η Real, πα στη Real. Δεν θα τη λες, ναι, όμως θέλω περισσότερα ή να με περιμένεις. Εντάξει, Real τώρα τον περιμένει, θα τον πάρει και δωρεάν, κατάλαβε σου λέω. Όπα, εδώ έχουμε και άλλο πραγματάκι. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Out of position, είναι ο Φοφάνα, να φανταστώ. Ναι, είναι ο Φοφάνα. Τέλος πάντων, βγάλαμε και άλλη special κάρτα. Οπότε ας επιστρέψουμε στο παρόν, τέλος πάντων. Δεν ξέρω καν αν βγάζουν νόημα αυτά που λέω, επειδή είμαι λίγο εκτός όπως με ξέρετε. Αυτό που γίνεται τώρα με τον Mbappé είναι πως έχει τρεις προσφορές βασικά. Έχει τρεις επιλογές. Έχει την επιλογή να κάτσει στην Παρή για 10 χρόνια και να παίρνει 95 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει την επιλογή. Έχουμε βγάλει και ένα Gerard Moreno εδώ που παλιά έπαιζε στο club, τον είχα. Πολύ ωραία κάρτα. Ήταν τότε και τώρα δεν νομίζω να είναι και τόσο ωραία. Διακόπτουμε όμως, αλλά δεν πειράζει, ανοίγουμε λίγο αυτά. Η άλλη επιλογή που έχει είναι να πάει στη Real σε ένα χρόνο. Ένα rules breaker εδώ πέρα, ο οποίος είναι ο Havertz. Είναι ο Havertz, όντως, οκ. Okay. Μια κάρτα που παλιά ήταν όνειρο να την βγάλει, τώρα την βγάζει τόσο εύκολα. Δηλαδή, δες που έχουμε φτάσει. Ο Menier που ήταν club legend, για όσους δεν ξέρουν. Και ο Στουάνι που πρώτη φορά τον βλέπω. Centurion είναι αυτό. Τι κατά είναι αυτό. Ναι, Centurion είναι αυτό. Οκ, okay, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, όπως είπα, η άλλη επιλογή του Mbappé μας είναι να περιμένει. Μπρο, χάθηκα, δεν ξέρω τι λέω. Πάμε λίγο από την αρχή πριν ανοίξουμε αυτό. Μία επιλογή, πάει Real σε ένα χρόνο, δωρεάν μεταγραφή, μένει εκεί Real για πάντα μέχρι να πεθάνει, ξέρω εγώ. Η άλλη επιλογή, μένει στην Παρή, βγάζει ένα δις και παραπάνω από ένα δις σε 10 χρόνια. Ακραία επιλογή, ή ένα αποτυχημένο ό,τι πρέπει. Και η άλλη επιλογή, πάει για 300 εκατομμύρια μεταγραφή, δεν θα πάρει αυτό το 300 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια θα πάρει Παρή. Πάει στην Al Hilal. Εγώ προσωπικά θα πήγαινα στην Al Hilal με έναν χρόνο συμβόλαιο και μετά θα έλεγα. Γεια σας παιδιά από Al Hilal, πάμε Real. Βασικά, να είμαι ειλικρινής, αν ήμουν εγώ δεν θα πήγαινα καν στη Real, απλά θα καθόμουν στην Al Hilal και να βαϊμπάρω. Στο Παρίσι δεν θα έμενε επειδή δεν πάω το Παρίσι σαν πόλη, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ναι, τέλος πάντων, έχει αυτές τις τρεις επιλογές. Δηλαδή τώρα θες να μου πεις πως ένας παίκτης που δεν έχει πετύχει κυριολεκτικά τίποτα, θέλει να πάει μεταγραφή 300 εκατομμύρια. Δηλαδή, το παγκόσμιο που έχει, τι θες να πεις με αυτό. Ο McAllister της Liverpool επίσης έχει παγκόσμιο κύπελο και δεν κάνει 300 εκατομμύρια. Τώρα μπορεί να μου πεις όμως, ναι, άλλο McAllister. Βγήκε top scorer, δηλαδή. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, όμως και ο Μέση δεν κάνει 300 εκατομμύρια. Που βγήκε top scorer, που έχει το παγκόσμιο, που είναι ο Μέση. Δηλαδή, ο Μέση θα τα βγάλει 300 εκατομμύρια σε μια σεζόν από φανέλες. Όχι, εντάξει, μαλακίες λέω, αλλά από τις διαφημίσεις και όλα αυτά θα τα βγάλει. Μου λες πως ο Mbappé αξίζει 300 εκατομμύρια. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το κατάλαβα ποτέ. Ή είναι το overpriced. Και δεν ξέρω γιατί γίνεται χαμός για αυτό το αρχίδι. Εγώ, ναι, είμαι ειλικρινής, ελπίζω να πάει στη Real. Εντάξει, να πω την αλήθεια, ελπίζω να πάει στη Real και να καταστραφεί η Real.
Δηλαδή δεν έχω κάποιο θέμα με τη Real, την πάω αρκετά. Αλλά ρε μαλάκες, άμα τον κυνηγάτε τόσο πολύ, σας αξίζει να έρθει και να τον πιείτε. Γιατί εγώ σου λέω, άμα δω αυτόν τον Εμπαπέ να σηκώνει Champions League ρε πούστη, εκείνη τη στιγμή έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή τι λέμε τώρα. Ο τυπάς κάποιος τώρα θα έρθει και να πει έβαλε hat-trick σε τελικό του παγκοσμίου. Ναι, όμως τα δύο ήταν πέναλτι. Άμα δείτε όλο τον τελικό, επειδή εγώ τον είδα όλο τον τελικό και μάλλον και εσείς τον είδατε όλο τον τελικό, αν κάποιος μου πει προς πριν το 75 έκανε κάτι ο Εμπαπέ, τότε μάλλον είναι τυφλός. Ή έβλεπα κάποιον άλλον αγώνα. Γιατί πριν το 75 ο Εμπαπέ σε όλα τα μάτια του Μουντιάλ δεν νομίζω να ακούμπησε μπάλα, εκτός αν έπαιζε με κάμια ξεφτύλα ομάδα. Οπότε ναι, αυτό είναι το κράξιμο για τον Εμπαπέ και οι 10 special κάρτα. Κάρτα nice. Οι 10 special κάρτες που έβγαλα, 10 θα βάλω στον τίτλο και α είναι 10, δεν θα κάτσω να μετρήσω. Αυτά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe για περισσότερα και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.